απαντήσω στις δηλώσεις του κυρίου Κουπτσίδη σχετικά με τη ΔΕΙΑΓ. Την απάντηση αυτή την ανήρθισα στον τοίχο του προφίλ μου στο Facebook στις 26 πρώτου. Μια μέρα δηλαδή μετά τις επίμαχες δηλώσεις του κυρίου Κουπτσίδη. Απάντησα λοιπόν τότε. Γιατί θα έπρεπε να απαντήσω ή γιατί θα πρέπει να απαντώ κάθε φορά που ο αγαπητός δήμαρχος επιλέγει να εκστασιάζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εξάλλου το βρίσκω αδόκιμο όταν όλη αυτή η ιστορία βρίσκεται ήδη με πρωτοβουλία δική μου σε επίπεδο δικαστικής διερεύνησης να ασκούμε πολιτική εντυπώσεων με κραυγές και αναθέματα. Η απάντησή μου θα έρθει την ώρα όμως που εγώ θα επιλέξω και σίγουρα όχι όταν το αναζητούν οι ανάγκες επικοινωνίας του κυρίου Κουπτσίδη και των μέσων ενημέρωσης. Εξάλλου, μην ξεχνάτε πως τα λαϊκά δικαστήρια έχουν προπολού αποτελέσει παρελθόν. Δεν θα τα επαναφέρουμε εμείς, επειδή έτσι εξυπηρετεί τους στόχους κάποιων. Θα έρθει η ώρα των φυσικών δικαστών να αποδώσουν ευθύνες σε όσους κριθεί ότι με όποιο τρόπο παρανόμησαν, είτε στη ΔΕΙΑΓ είτε οπουδήποτε αλλού. Εγώ είμαι ο καταγγέλων και αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ. Αυτά είχα πει τότε και έρχομαι στο σήμερα. Στο θέμα της ΔΕΙΑΓ, από τη στιγμή που το κατήγγειλα στον κύριο Εισαγγελέα στις 7 πρώτου του 2010, έχω επανειλημμένα αναφερθεί σε προγενέστερες συνεντεύξεις μου. Δεν είχα σκοπό να επανέλθω, τουλάχιστον όχι, πριν ολοκληρωθεί ο διενεργούμενος έλεγχος από το ΣΔΟΕ και πριν διαμορφωθεί μια πιο συγκεκριμένη εικόνα για τα καταγγελόμενα γεγονότα. Ο λαός μας όμως συνηθίζει να λέει «Θέλω να γιάσω, μα δεν μπορώ». Κάπως έτσι δυστυχώς συμβαίνει και με μένα. Παίρνω σαν αφορμή για την σημερινή συνέντευξη την παρουσία του κυρίου Κουπτσίδη στα ΜΜΕ λίγες μέρες πριν και την ενημέρωση που πραγματοποίησε για το θέμα της πολύπαθης ΔΕΙΑΓ. Επιτρέψτε μου λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σύντομες σκέψεις. Ήταν μια από τις πολλές μέχρι σήμερα και από όσες εξίσου πολλές πρόκειται να ακολουθήσουν συνεντεύξεις που σκοπό για όσους γνωρίζουν λίγο καλύτερα το συγκεκριμένο θέμα δεν είχε να ενημερώσει, αλλά να συντηρήσει την επιφάνεια για λόγους πολιτικής κυρίως σκοπιμότητας και προσωπικών μικροϋπολογισμών το θέμα της ΔΕΙΑΓ. Ο λόγος που ισχυρίζομαι κάτι τέτοιο είναι πως ο κύριος Κουπτσίδης στη συγκεκριμένη συνέντευξη τίποτα καινούριο δεν προσκόμισε. Είναι πραγματικά θλιβερό να βλέπει κανείς τον πρώτο πολίτη της πόλης να αναλώνεται υπομονετικά για 45 λεπτά στην ανάγνωση ενός πορίσματος ορκωτού ελέγχου που το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή το δικό μας Διοικητικό Συμβούλιο, παρήγγειλε και τα στοιχεία του οποίου στο βασικό τους κορμό ήταν προπολού στους περισσότερους από εμάς γνωστά. Με την προσφυλή του τακτική μιας λαϊκίστικης και δημαγωγικής προσέγγισης προσπάθησε με την ανάγνωση αριθμών και την παρουσίαση προβληματικών, σε εισαγωγικά τη λέξη, υποπεριπτώσεων, να δημιουργήσει την αίσθηση στο μέσο πολίτη ενός προβλήματος που ενώ όλοι το έβλεπαν, όχι μόνο δεν το σταματούσαν, αλλά πιθανώς το συνεπικουρούσαν κιόλας. Επανειλημμένα και εμφατικά τόνιζε, αναφερόμενος σε περιπτώσεις πληρωμής διαφόρων τιμολογίων, ότι αυτά δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματικό έργο και βέβαια ότι παρόλα αυτά πληρώνονταν. Δεν άκουσα όμως καμία αναφορά στο γεγονός, παρότι το πόρισμα σαφέστατα το αναφέρει και είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο, ότι κανένα, μα κανένα από αυτά τα τιμολόγια και αυτές τις περιπτώσεις δεν είχε την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, απλούστατα γιατί ποτέ μα ποτέ δεν έφτασαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Ότι αποτελούσαν τιμολόγια φαντάσματα, καθότι δεν καταχωρούνταν στα βιβλία της εταιρείας, καθώς επίσης πως όπως όλα δείχνουν, πιθανώς πολλά από αυτά, ίσως και όλα, ήταν είτε πλαστά είτε εικονικά τιμολόγια, την ύπαρξη των οποίων γνώριζε μόνο είτε ο εκδότης είτε ο παραλήπτης των τιμολογίων και των χρημάτων. Κατ' επέκταση, κάθε πληρωμή που γινόταν αποτελούσε όντως μια παράνομη πράξη εκείνων που με το γνωστό, δόλιο και απόλυτα και καλυμμένο τρόπο τις διενεργούσαν. Απ' την άλλη, δεν απέφυγε επικαλούμενος με το γνωστό νεφελώδη λόγο του. Δήθεν σχετική πληροφόρηση από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να κάνει λόγο για προσωποποίηση ευθυνών για τις φορολογικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν
ισχυριζόμενος πως ενώ γνωρίζει ονόματα, κολλείεται δίθεν να τα αποκαλύψει, επαναλαμβάνοντας βέβαια στη συνέχεια τις γνωστές καθαρτήριες κραυγές πως είναι ασυμβίβαστος και πως θα κάνει τα πάντα για να λάμψει αλήθεια. Μα είναι βέβαιο πως κάποια στιγμή θα συμβεί και αυτό, δηλαδή θα προσωποποιηθούν οι ευθύνες για πράξεις ή παραλήψεις φορολογικού, ακόμα και κακουργηματικού χαρακτήρα. Όμως, αυτό θα γίνει συντεταγμένα, τη στιγμή που θα πρέπει και βέβαια από όσους είναι επιφορτισμένοι με το καθήκον αυτό, και όχι με τη μορφή κροτίδων που σκάνε στο σκοτάδι, φωτίζουν στιγμιαία και στη συνέχεια χάνονται, επιτρέποντας στο σκοτάδι να συνεχίζει να κυριαρχεί. Ο Κούμπλεκα συνήθιζε να λέει «Τα μεγάλα λόγια έχουν ένα καλό. Μπορεί να κρυφτεί πίσω τους ένας μικρός άνθρωπος». Είναι προφανές λοιπόν πως αυτή τη στάση του είναι προφανές λοιπόν από αυτή τη στάση του πως διαθέτει μικρή, κοντή και επιλεκτική μνήμη. Πριν τον βοηθήσω με όσα πω παρακάτω να την ανασκαλίσει και να τη φρεσκάρει, επιτρέψτε μου για μία ακόμη φορά να τον προκαλέσω. Το έκανα και σε προηγούμενες συνεντεύξεις μου, αλλά και τότε απάντηση δεν πήρα. Θα θυμάστε ίσως τον ψευδή ισχυρισμό του για δήθεν ηλεκτρονικές αναλήψεις χρημάτων από λογαριασμό της ΔΕΚΕΓ από τον τότε διευθυντή της, τον κύριο Λαζαρίδη. Πέταξε λάσπη ψευδόμενος, προκλήθηκε και τότε από μένα δημόσια να δώσει στοιχεία για τους ισχυρισμούς του, αλλά φυσικά σιώπησε. Τον προκαλώ λοιπόν. Εφόσον γνωρίζει, όπως λέει, ονόματα, οφείλει να τα καταθέσει. Και για να είναι πιστικός και για να μην αποδειχτεί για μια ακόμη φορά πως ψεύδεται, οφείλει να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του είτε με έγγραφα που να τον αποδεικνύουν, είτε τουλάχιστον ενημερώνοντας τους πολίτες για την πηγή της ενημέρωσής του. Καλή η δημιουργία εντυπώσεων στους πολίτες, μόνο που όσο παραμένουν απλές εντυπώσεις, γρήγορα η χρησιμότητά τους εξαντλείται και ο κόσμος αρχίζει και αντιλαμβάνεται τα προσωπικά παιχνίδια που κάποιοι παίζουν στις πλάτες του. Και συνεχίζω. Ξεχνά προφανώς πως εγώ ήμουν αυτός που στις 7 πρώτου του 2010 κατέφυγα στον κύριο Ισαγγελέα, κατήγγειλα το γεγονός της κακοδιαχείρισης, ενώ με την με αριθμό 42, κάθετος 15 πρώτου του 10 επιστολή μου, ενημέρωσα την περιφέρεια ζητώντας την άμεση εμπλοκή των επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης και τους ΔΟΕ, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα ενδελεχείς ελέγχου στην εταιρεία. Ξεχνά εντέχνως πως όλη την περίοδο της θητείας μου ως Δημάρχου και ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την αποκάλυψη βέβαια της κακοδιαχείρισης, συνεργάστηκα στενά με τις ελεγκτικές αρχές, προσκομίζοντας κάθε στοιχείο που διέθετα και διευκολύνοντας τους ελέγχους. Ξεχνά σκοπίμως πως τα περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ καθαρού παθητικού ή ζημίας της επιχείρησης καμία σχέση δεν έχουν με το πραγματικό ύψος της μαύρης τρύπας που τους δω διερευνά και που υπήρξε αποτέλεσμα των ελεγχόμενων εγκληματικών πράξεων. Όσο ο ίδιος θα συνεχίσει εντέχνως και σκοπίμως να συσκοτίζει και να παραπληροφορεί, δεν θα κουραστώ και εγώ να επαναλαμβάνω την εκτίμησή μου πως το ποσό των χρημάτων που εκλάπησαν ή υπεξαιρέθησαν θα κυμανθεί από 1 έως 1,5 εκατομμύριο ευρώ και όχι 6 και πλέον εκατομμύρια που ο ίδιος και κάποια από τα στενά του παπαγαλάκια συνεχίζουν να ψιθυρίζουν. Τα υπόλοιπα 4,5 εκατομμύρια αποτελούν νόμιμες οφειλές της επιχείρησης που προέκυψαν από τη λειτουργία της όλα τα προηγούμενα χρόνια από ιδρύσεώς της. Και βάζω σε παρένθεση, κατασκευή βιολογικού καθαρισμού, δάνεια τραπεζών, ΔΕΗ, προμηθευτές, έργα κλπ. Από αυτά τα 4,5 εκατομμύρια, θέλω αυτό να το σημειώσετε, τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ υπήρχαν ήδη ως οφειλές της επιχείρησης όταν εγώ την παρέλαβα από τον προκάτοχό μου, τον κύριο Ζιώγα. Δεν νομίζω να με άκουσε τότε κανείς να κλαψουρίζω νυχθημερών σε κανάλια, blogs και sites, αναζητώντας άλοθη για να καλύψω την όποια προσωπική και πολιτική μου ανεπάρκεια, όπως κατά κόρον ο ίδιος δυστυχώς καθημερινά πλέον πράττει. Από τα παραπάνω, ένα μόνο πράγμα είναι σαφές. Πως στη σκέψη του, μάλλον με ιδιοτέλεια λειτουργώντας, αδυνατεί να διαχωρίσει συγγενείς μεν απόλυτα διαφορετικές όμως μεταξύ τους έννοιες,
όπως ζημία και καθαρό παθητικό που αποτελούν επίσημους λογιστικούς όρους, από άλλους όπως μαύρη τρύπα ή έλλειμμα που συνήθως αποτελούν προϊόν κακουργηματικών πράξεων. Ξεχνά επίσης πως το να επιχείρει κανείς προκαταβολικά για τα μελούμενα να συμβούν, να τα διατυμπανίζει με σαρκασμό και διάθεση δυστυχώς μισερή και καλυμμένη πίσω από ένα προσωπείο δήθεν καθαρτήριας διάθεσης, μόνο εμπάθεια, προσωπική αγωνία και πρόδειλη προσπάθεια απόκρυψης δικών του προβλημάτων, αδυναμίας και ίσως πολιτικής ανικανότητας προδίδει. Μια γνωστή ρίση λέει πως η άλογη επιθετικότητα είναι η άμυνα του αδύναμου ανθρώπου και αυτός αυτό φροντίζει δυστυχώς καθημερινά να το επιβεβαιώνει. Ξεχνά επίσης πως σε αντιδιαστολή με όλα τα παραπάνω, διαφορετική ήταν η εξέλιξη στην δική του τέως νομαρχιακή και νυν δημοτική αναπτυξιακή εταιρεία την Αγρέ, όπου ενώ ο ίδιος τίποτα απολύτως δεν κατήγγειλε, αντίθετα, του επιβλήθηκε έλεγχος κλιμακίου του ΣΔΟΕ, που για κάποιες μέρες εγκαταστάθηκε στα γραφεία της Αγρέ, συγκέντρωσε πλήθος στοιχείων και αποχώρησε για να προχωρήσει σε ενδελεχή έρευνα της λειτουργίας της, των συμβάσεων που υπέγραψε, του έργου που παρέδωσε και φυσικά των χρημάτων που διέθεσε. Εξ όσων γνωρίζω, σε μια σοβαρή και οργανωμένη εταιρεία, όπως υποτίθεται πως ήταν και εξακολουθεί να είναι η Αγρέ, τα ήδη υπογραφέντα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου ενός ολόκληρου έτους, ίσως και δύο, δύσκολα χάνονται και υποθέτω πως δεν είναι και τόσο νομικά πρέπον να επανεκτυπώνονται και να ζητείται 3 χρόνια μετά η εκ νέου υπογραφή τους από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένα γεγονός που απλά σας το καταθέτω για προβληματισμό. Εγώ λοιπόν, σε αντιδιαστολή με τον κύριο Κουπτσίδη, δεν υποθέτω και δεν υπονοώ τίποτα. Προτιμώ να παραμένω μέχρι τέλους καλόπιστος. Δεν πάβω όμως, με έγκυδελο ενδιαφέρον, να περιμένω το αποτέλεσμα των ελέγχων που αργά ή γρήγορα θα ολοκληρωθούν. Ειλικρινά, εύχομαι να μην βρεθεί τίποτα επιλείψιμο. Αν όχι, τότε ίσως οι κατηγορούντες τους λαλίστατους νιώσουν επιτακτική την ανάγκη να δικαιολογήσουν εφόσον βέβαια μπορούν, πράγματα που μέχρι σήμερα σιγοψιθυρίζονται και που ενδεχομένως μέσα από τον έλεγχο αποκτήσουν υπόσταση και γεννήσουν άμεση την ανάγκη με κάποιο τρόπο να αιτιολογηθούν. Χωρίς κανένα επιπλέον σχόλιο, συνεχίζω τις σκέψεις μου και θα κλείσω με μερικές σημαντικές παραδοχές. Το ότι διεπράχθησαν πράξεις εγκληματικές στη ΔΕΙΑΓ είναι ένα αυτονόητο σήμερα γεγονός. Το ότι υπήρξαν φορολογικές και λογιστικές εκκρεμότητες, ανακολουθίες και παραλήψεις ακόμα και κακουργηματικού χαρακτήρα από όσους ήταν επιφορτισμένοι με το καθήκον να τις ασκήσουν, επίσης. Το ότι κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν την εμπιστοσύνη αλλά και το ρόλο που τους ανατέθηκε είναι εξίσου αληθές. Το ότι κάποιοι έβαλαν βαθιά το χέρι στο μέλι, το ίδιο. Το ότι θα μπορούσε το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο να ανακαλύψει νωρίτερα τις πράξεις κακοδιαχείρισης είναι ίσως αληθές. Όπως εξίσου πιθανό θα ήταν όμως να τις ανακαλύψει πολύ αργότερα ή και καθόλου. Το ότι έστω και με σχετική καθυστέρηση ανακάλυψε και κατήγγειλε χωρίς χρονοτριβή το γεγονός και συνέβαλε καταλυτικά στην εξάρθρωση εγκληματικών πρακτικών και διέσωσε στην ουσία τη ΔΕΙΑΓ, καθώς κατάφερε να μπλοκάρει και να ανακαλέσει άμεσα επιταγές συνολικά.